Ο πατέρας μου και ο αδερφός μου. Ωραία. Πώς λέγεστε? Μπουρνάζης Δημήτριος. Από χθες το απόγευμα, από χθες το πρωί μάλλον, μιλάω με τη συγκεκριμένη εταιρεία και προσπαθώ να βρω σε ποιο βαγόνι καθόταν ο πατέρας μου βάσει ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Μια απλή διαδικασία μέσω τραπέζης τη βρίσκω εγώ. Άμα έχω δεδομένα μέσω τράπεζας, το οτιδήποτε. Έρχεται χθες ο κύριος Μητσοτάκης εδώ πέρα, υπουργός Υγείας. Για ποιο λόγο? Να κάνουν τι? Να δώσουν εξηγήσεις σε ποιον? Σήμερα πού είναι? Φέραν την υφυπουργό σήμερα. Υφυπουργός Υγείας. Τι να την κάνω σήμερα, να μου πει τι? Να μου πει τι? Δεν μας έχει ενημερώσει κανείς. Κανείς τους δεν ξέρει πόσα άτομα ακριβώς ήταν μέσα στο τρένο. Αυτή τη στιγμή κανείς. Τι ενημέρωση έχετε, γιατί σας έχουμε καλέσει? Δεν είπανε τίποτα. Αερολογίες. Αερολογίες για να προσπαθήσουν να καθησυχάσουν τον κόσμο. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Αυτό γίνεται εκεί μέσα. Το εισιτήριο είχε κλειστεί ηλεκτρονικά και παρόλα αυτά. Ηλεκτρονικά και των δύο και παρόλα αυτά η εταιρεία συγκεκριμένα, τους έχω πάρει τρεις φορές τηλέφωνο. Ο αυτόματος τηλεφωνητής μιλάει για ένα ασφαλές ταξίδι στην Ελλάδα. Το ασφαλέστερο για την ακρίβεια. Μπορείτε να πάρετε και τώρα τηλέφωνο να δείτε τα πάντα. Τα πάντα. Τους λέω ότι η κλήση καταγράφεται και από εμένα για να είμαστε καλυμμένοι νομικά, άμα χρειαστεί να κάνουμε κάτι. Να. Θα σας πάρουμε τηλέφωνο πίσω, κύριε. Τέσσερις φορές καταγράψα το όνομά μου και ακόμα δεν έχει πάρει κανείς τηλέφωνο πίσω. Προφανώς οι δικοί μου άνθρωποι είναι και δύο νεκροί αυτή τη στιγμή. Έχω χάσει τον αδερφό μου, έχω χάσει τον πατέρα μου. Δεν μπορεί να αλλάξει κάτι σε αυτό. Το γνωρίζω. Σας το ανακοινώσατε. Πότε μιλήσατε τελευταία φορά μαζί? Είναι σκληρό να μην μπορείς να τιμήσεις. Το γνωρίζω εγώ. Το γνωρίζω εγώ. Το θέμα είναι ότι απλά κάτι να γίνει για να μην ξαναυπάρξουν τέτοια θύματα. Παιδιά πληρώσανε 50 εισιτήρια θανάτου. Πόσοι νεκροί, δεν ξέρω πόσοι είναι, πόσοι καταγεγραμμένοι, τι γράφεται, το οτιδήποτε. Είναι εισιτήρια θανάτου και κανείς δεν έχει κάνει τίποτα γι' αυτό. Νέα παιδιά, ο αδερφός μου ήταν 15 χρονών, το καταλαβαίνετε αυτό. Είχε τη ζωή μπροστά του. Και κανείς δεν λέει τίποτα γι' αυτό. Τίποτα. Και χθες είχε τα γενέθλιά του. Χθες τα γενέθλιά του. Περιμένετε και τώρα. Δεν θέλω κάποιος να μου έρθει να μου δώσει στήριξη. Θα στηριχτώ μόνος μου. Μπορεί κάποιος αύριο να μου πει και δεν πρόκειται να ξαναγίνει ναι, τη 2023 τέτοιο ατύχημα, δυστύχημα. Είναι δυνατόν? Δεν μπορούμε να τα φορτώνουμε όλα σε έναν άνθρωπο επειδή έκανε ένα λάθος και να πεθαίνουν άλλοι τόσοι. Άνθρωπος είναι, άνθρωποι είμαστε όλοι και εσείς όλοι εδώ πέρα θα κάνετε λάθη. Αν δεν κάνω λάθος. Έτσι δεν είναι? Τι σημαίνει αυτό, ότι ένα λάθος θα στοιχήσει τη ζωή σας και τη ζωή άλλων ανθρώπων? Πού είναι τώρα όλοι τους να μιλήσουν? Περιμένουν τις εκλογές για ποιο λόγο, για ποιο πράγμα? Η ανθρώπινη ζωή είναι πάνω απ' όλα. Αυτά είχα να πω.